Ατμόσφαιρα μεγαλοπρέπειας αλωτινών εποχών, γοητεία μεσαιωνική και προσπάθεια για επιβίωση στην ενωμένη Ευρώπη του 21ου αιώνα. Αυτή είναι η Τσεχία. Δέκα εκατομμύρια 224.000 άνθρωποι ζουν σε αυτή τη χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ και πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Μαΐου του 2004, με ανεργία πάνω από 10% και μέσω μηνιαίο μισθό 600 ευρώ, οι Τσέχοι ετοιμάζονται για μια νέα άνοιξη. Έχουν όμως και ένα πλεονέκτημα, το παντοτινό διαμάντι τους, την Πράγα. Οι Τσέχοι έχουν ένα μύθο για κάθε περίπτωση. Λένε ότι η Πράγα ιδρύθηκε για να ικανοποιηθεί το όραμα της πριγκίπισσας και μάντισσας Λίμπουσε, όταν αυτή πήρε για άντρα της έναν γεωργό. Προφήτεψε η Λίμπουσε ότι η πόλη θα γίνει μεγάλη και η δόξα της θα αγγίξει τάστρα. Πράγα, η μαγική πόλη της κεντρικής Ευρώπης με τους 100 πύργους και τις 17 πετρόκτιστες γέφυρες του ποταμού Βλτάβα. Η γέφυρα του Καρόλου οδηγεί στο κάστρο της Πράγας. Ο μύθος λέει ότι για να είναι σταθερό και να μην πάθει ζημιά από τα νερά του ποταμού Βλτάβα, χτίστηκε με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αυγά μέσα στη λάσπη, ώστε να μην καταστραφεί. Εδώ σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα άγαλμα, το οποίο οι καθολικοί επισκέπτες της γέφυρας του Καρόλου και της Πράγας το ακουμπούν, γιατί λέει ότι φέρνει ευτυχία. Η παλιά πόλη, το μικρό μέρος ή Μάλα Στράνα στα τσέχικα, το κάστρο της Πράγας, το Χράτσανι, το οποίο κτίστηκε τον 9ο αιώνα. Εκατοντάδες γωνιές με ιστορία και ομορφιά, με τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς να μπλέκονται και να μαγνητίζουν το βλέμμα. 3 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο επισκέπτονται την Πράγα και μαγεύονται από την αισθητική της. ...350 θέατρα, 3 όπερες, 25 μουσεία, 100 πινακοθήκες και αμέτρητα κλαμπ με πρωτοποριακή τζαζ μουσική. Αυτή είναι η μουσική που ακούγεται στην Πράγα, αλλά και σε όλη την Τσεχία. Στην παλιά πόλη, στο σημείο όπου αποκεφαλίστηκαν οι εχθροί της δυναστείας των Αψβούργων, δεσπόζει το αστρονομικό ρολόι. Το ορλόι τοποθετήθηκε το 1410 και έχει 3 διαφορετικά χρώματα. Μπλε για τη μέρα, μαύρο για τη νύχτα, καφέ για το πρωί και το απόγευμα. Μετρά 3 διαφορετικά είδη χρόνου. Στον εξωτερικό κύκλο, 24 αραβικοί αριθμοί δείχνουν την παλιά τσεχική ώρα, όπου η μέρα αρχίζει από τη δύση του ηλίου. Στο γαλάζιο κύκλο, οι βαβυλωνιακοί αριθμοί μετρούν μόνο τη μέρα, ενώ ο κύκλος με τους λατινικούς αριθμούς δείχνει τη σύγχρονη ώρα. Ρολόι μοναδικό, καθώς ο τεχνίτης του τυφλώθηκε μόλις το κατασκεύασε για να μην επαναλάβει το αριστούργημά του. Οι μισοί Τσέχοι δηλώνουν άθεοι, αλλά οι εκκλησίες δεν λείπουν και δεν υστερούν σε τίποτε από τους καθεδρικούς ναούς άλλων χωρών. Όσοι πιστεύουν, στην πλειοψηφία τους είναι Λουθυρανοί, μα και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πιο όμορφο σημείο της, η πλατεία της παλιάς πόλης. Το ελληνικό στοιχείο στην Πράγα είναι έντονο αιώνες τώρα. Υπάρχουν κάποιοι όμως που έχουν αφήσει το σημάδι τους πρόσφατα.
Πριν από λίγο καιρό ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη Σλάβια Πράγας. Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου υπάρχει αυτή η επιγραφή. ΠΑΟΚ, Gate 4, Θεσσαλονίκη. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι αυτή που συνήθως γίνονται οι γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας εδώ στην Πράγα. Δεν είναι πολύ στον αριθμό, αλλά είναι σημαντική στον οικονομικό τομέα και στην κοινωνική ζωή όχι μόνο της Πράγας, αλλά και πολλών άλλων πόλεων της Τσεχίας. Οι Έλληνες. 3.500 Έλληνες ζουν σε αυτή τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, πολλοί από αυτούς στην πρωτεύουσα. Η κοινότητα της Πράγας συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Προσφέρει την ελληνική κουλτούρα στους Τσέχους, οι οποίοι λατρεύουν την Ελλάδα. Ακόμη και την γλώσσα μας διδάσκονται σε ένα μικρό χώρο στη λέσχη της ελληνικής κοινότητας. Πρώτα για τα δικά μας τα παιδιά να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα και μετά τώρα αρχίσαμε από φέτος για τους Τσέχους και προβάλλουμε, δεν είναι μόνο γλώσσα, προβάλλουμε και τον πολιτισμό μας, ιστορία, πολιτιστικά, γίνονται πολλές διαλέξεις εδώ. Είχαμε και τον Αρχιεπίσκοπο που μας μίλησε για το Πάσχα, γίνονται πρόβες για τα μικρά παιδιά το χορευτικό. Και οι συνεδριάσεις, διαλέξεις, λογοτεχνίας κτλ. Ζουν και δημιουργούν στην Τσεχία. Εκδίδουν το περιοδικό «Καλημέρα» με δικά τους έξοδα και το στέλνουν παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Αλλά αισθάνονται παραγωνισμένοι από την Ελλάδα. Μας είχαν δώσει 5.000 πρόξενος τότε που ήταν πριν το 99 όταν έγινε το καινούριο διοικητικό συμβούλιο και αυτά που βλέπετε εδώ είναι από τις 5.000 δολάρια που μας είχαν δώσει, δηλαδή αγοράσαμε τα πάντα. Από εκεί και πέρα όμως, από το 99, απολύτως τίποτα. Το ελληνικό δημόσιο δίνει εντός του πλαισίου του δυνατού ορισμένα ποσά, αλλά δεν είναι αρκετά. Υπάρχει μια εισρωή βοηθημάτων, αλλά συμφωνώ ότι δεν είναι αρκετά. Αλλά καθήκον της πρεσβείας αυτής είναι να προσπαθεί και νομίζουμε το τελευταίο διάστημα κάποια έχει γίνει κάποια ενίσχυση ή τουλάχιστον έχει γίνει μια ενισχυμένη συνηγορία της πρεσβείας υπέρ διαθέσεως μεγαλύτερων κοντιλίων. Η πρώτη εμφάνιση του ελληνικού στοιχείου στην Τσεχία ήταν τον 9ο αιώνα μετά Χριστό με την έλευση των Κύριλλου και Μεθόδιου στη Μοραβία. Από τότε πολλοί Μοραβοί και μετέπειτα Τσεχοσλοβάκοι έγιναν φιλέλληνες. Ένας από αυτούς, ο μεγάλος ζωγράφος Γιώζεφ Βάγνερ, μας άνοιξε το ατελιέ του και μας ξενάγησε στην προσωπική. Kdy vlastně objevoval základ evropské civilizace. Ο πατέρας μου από μικρός μιλούσε για την Ελλάδα. Ήταν ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι ανακάλυπταν την ανθρωπότητα μέσα από την Ελλάδα. Την Ελλάδα μου την παρουσίαζε μέσω των παραμυθιών και διάφορων αναφορών που μου έκανε. Εγώ είχα την τύχη έστω και στα 50 να ανακαλύψω αυτά που μου έλεγε και διαπίστωσα έκπληκτος ότι όσα μου είχε πει ήταν αλήθεια. Η αλήθεια βρίσκεται στην Ελλάδα. Όπως έλεγε ο Περικλής, αγαπάμε την αλήθεια, την Ελλάδα. Μετά τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, οι επαφές Ελλήνων και Τσέχων αυξήθηκαν. Μία όμως λίγο έλειψε να οδηγήσει σε πόλεμο. Τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Τσέχος βασιλιάς των Σταυροφοριών, Βλαντισλάβο I, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Εμμανουήλ τον Πρώτο για το αν η ανάθεση του βασιλικού στέματος της Ουγγαρίας θα ευνοούσε την Κωνσταντινούπολη ή τη Ρώμη. Η αντιπαράθεση τελικά έληξε ανέμακτα. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, περισσότεροι από 12.000 μαχητές του Ελλάς και οι οικογένειές τους κατέληξαν στην τότε Τσεχοσλοβακία. Αρκετοί από αυτούς κατοικούν ακόμη σε διάφορες πόλεις της Τσεχίας. Το Σούμπεργκ της Μοραβίας, κοντά στον Μπορνό, είναι μία από αυτές τις πόλεις. Πολλοί φιλόξενοι μας δέχτηκαν κανονικά και μας δώσαν ό,τι χρειάζονταν. Γιατί ξέρετε, μετά τον εμφύλιο πόλεμο ήρθαμε εδώ κακήν κακός που λέμε. Κρατήσαμε τα έθη και έθιμά μας και τη θρησκεία μας και είμαστε πάντα Έλληνες. Και αγαπάμε την Ελλάδα. Και από ό,τι βλέπω και τα παιδιά μιλάνε όλα ελληνικά, έτσι. Όλα ελληνικά. Μικρή η ελληνική κοινότητα του Σούμπεργκ, αλλά δυναμική.
έχουν καταφέρει οι Έλληνες όχι μόνο να ενσωματωθούν πλήρως με τους 35.000 υπόλοιπους κατοίκους της πόλης, αλλά και να τους μεταδώσουν την κουλτούρα μας. Η συμβίωση των Τσέχων και των Ελλήνων σε αυτή την πόλη είναι πάρα πολύ καλή. Η ελληνική κοινότητα στο Σούμπερκ είναι η μοναδική που δέχεται και έχει στις τάξεις της και Τσέχους, και αυτό μας ευχαριστεί όλους. Πάω τώρα στο ελληνικό σχολείο στη Πράγα, σπουδάζω και εγώ και σπουδάζω και τα παιδιά, μόνο τα ελληνικά. Μόνο τα ελληνικά. Ναι. Ποιες ώρες γίνεται το μάθημα? Δύο μέρες την εβδομάδα, δύο ώρες, και είναι 37 παιδιά μαθαίνουν ελληνική γλώσσα. Σας βοηθάει το ελληνικό κράτος? Ναι, μας βοηθάει σίγουρα. Έχετε βοήθεια δηλαδή? Ναι, έχουμε βιβλία, έχουμε τώρα, μπορούν τα παιδιά να πάνε και στην κατασκήνωση. Αυτό για την γλώσσα είναι πάρα πολύ καλό, επειδή κάτι άλλο είναι όταν είναι τα παιδιά μέσα στην πόλη μας, στο Σούμπερκ, στη τάξη. Άλλο είναι όταν πάνε στην κατασκήνωση και μιλάνε ελληνική εκεί. Το Σούμπερκ είναι μια πόλη 35.000 κατοίκων. Είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο σε αυτή την πόλη. Υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει και ένα σχολείο, το οποίο βρίσκεται, καθώς δεν υπάρχουν χρήματα για να φτιάξουν σχολείο, βρίσκεται στο σπίτι της υπεύθυνης πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας στο Σούμπερκ. Εδώ περίπου 40 παιδιά μαθαίνουν ελληνικά χάρη στις προσπάθειες και στην αγάπη των ανθρώπων της ελληνικής κοινότητας. Η ζεστασιά που νιώσαμε στο Σούμπερκ σε αυτό το διπορικό στην Τσεχία ήταν απίστευτη. Σαν να μην είχαμε φύγει από την Ελλάδα. Λες και επισκεφθήκαμε συγγενείς μας. Άλλωστε, για πρώτη φορά ελληνικό τηλεοπτικό συνεργείο έφτασε στην πόλη. Αν και τους στενοχωρήσαμε καθώς χαθήκαμε στους επαρχιακούς δρόμους της Μοραβίας, μας συγχώρεσαν και το βράδυ στην ελληνική ταβέρνα έγινε γλέντι τρικούβερτο. Το χορευτικό συγκρότημα της κοινότητας ήταν αυτό που πρωτοστάτησε. Ελληνόπουλα δεύτερης γενιάς και μαθητές Τσέχοι γέμισαν Ελλάδα το Σούμπερκ. Πριν αποχαιρετήσουμε το Σούμπερκ και τους φιλόξενους συμπατριώτες μας, μια στάση στην Ορθόδοξη Εκκλησιά της πόλης. Άλλωστε, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος από εδώ άρχισαν το ιεραποστολικό έργο τους. Οι Απόστολοι και φωτιστές των Σλάβων, όπως τους ονομάζει η Εκκλησία, έφτασαν στη Μοραβία τον 9ο μετά Χριστό αιώνα για να διδάξουν το Ευαγγέλιο στη μητρική γλώσσα των κατοίκων της περιοχής. Για τους Τσέχους, τα ονόματα Κύριλλος και Μεθόδιος σημαίνουν Εκκλησία. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι οικονομικό. Οι περιοχές στην επαρχία δεν έχουν πολύ μεγάλο πίμνιο. Αντιθέτως, στις πόλεις όπου υπάρχει συγκέντρωση του κόσμου και των χριστιανών Ορθόδοξων, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για να βοηθηθεί η Εκκλησία. Και εκεί όμως, στις πόλεις και την επαρχία, δεν υπάρχουν χρήματα για να χτιστούν ναοί. Και αναγκαζόμαστε να νοικιάζουμε εκκλησίες από άλλα δόγματα για να κάνουμε τις λειτουργίες. Οι νόβοι πριστιεχοβάλτσοι είναι πολύ χούδοι. Το βασικό μας πρόβλημα είναι το οικονομικό. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία της Τσεχίας, προσφέρει μεγάλο ιεραποστολικό έργο, ακολουθώντας το παράδειγμα των ιδρυτών της. Το χωριό Βιλεβόβ έχει 400 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 30 με 40 χιλιόμετρα μακριά από το Όλομουτς. Ανάμεσα στους 400 κατοίκους, οι 100 είναι Ορθόδοξοι. Υπάρχει εδώ και το μοναστήρι της Παρθένου Μαρίας, το οποίο είναι μοναστήρι γυναικών. Φτωχό μεν, αλλά οι κάτοικοι το χρησιμοποιούν ακόμη και ως αίθουσα διαλέξεων. Όχι μόνο οι Ορθόδοξοι κάτοικοι, όλοι οι κάτοικοι του χωριού δεν έχουν άλλη αίθουσα διαλέξεων, έχουν αυτό εδώ το μοναστήρι, στο οποίο υπάρχουν περίπου 10 καλόγριες. Μετά την αίθουσα διαλέξεων είναι η τραπεζαρία στο μοναστήριο, η οποία χρησιμοποιείται και αυτή η τραπεζαρία, όπως και η αίθουσα διαλέξεων και από το χωριό που υπάρχει το μοναστήρι της Παρθένου Μαρίας στην επαρχία της Μοράβια, εδώ που έφτασαν πρώτα οι Κύριλλος και Μεθόδιος και δίδαξαν τον χριστιανισμό.
Από εδώ ξεκίνησαν και από εδώ εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός σε όλη την Τσεχία και στα υπόλοιπα ανατολικά κράτη. Πέρα από τους Έλληνες και τους Τσέχους χριστιανούς Ορθόδοξους, μεγάλη βοήθεια έχει η Εκκλησία και από τους Ρώσους μετανάστες που ζουν στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Η έλλειψη χρημάτων της Τσέχικης Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι φανερή ακόμη και στις εορτές των Αγίων, όπου γίνονται πανηγύρια που θυμίζουν πικνίκ. Ο Αρχιεπίσκοπος άναψε τη φωτιά στο πανηγύρι για τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη υπό τον βράχο. Σε κλαδιά δέντρου, οι πιστοί καρφώνουν λουκάνικα και τα βάζουν πάνω στη φωτιά. Οι Τσέχοι ονομάζουν αυτό το ιδιότυπο πικνίκ σπεκάτσεκ. Τη συγκεκριμένη ημέρα, ο κόσμος που πήγε στο πανηγύρι ήταν περισσότερος από το αναμενόμενο και δεν υπήρχαν λουκάνικα για όλους. Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται σε μια σπηλιά, στο σημείο που ασκήτεψε. Μέσα στη σπηλιά έγινε και η λειτουργία στη σλαβική γλώσσα. Η προσφορά των Κύριλου και Μεθόδιου, πέρα από το ιεραποστολικό τους έργο, ήταν και η δημιουργία του σλαβικού αλφαβήτου, βάσει του οποίου μεταφράστηκαν τα κείμενα του Ευαγγελίου. Το αρχικό σλαβικό αλφάβητο ονομαζόταν γλαγολιτικό. Μετά την απλούστευσή του ονομάστηκε κυριλικό. Ο εορτασμός σεμνός. Εκτός από το σπεκάτσεκ και τη λειτουργία στη σπηλιά, περιελάμβανε και μια μικρή περιφορά της εικόνας του Αγίου στους δρόμους γύρω από την εκκλησία. Λεπτομέρεια που δείχνει την οικονομική κατάσταση στην Τσεχία. Ο Αρχιεπίσκοπος μαζί με τους πιστούς πήγαν με ποδήλατα από την Πράγα στην εκκλησία, 40 χιλιόμετρα δρόμο, γιατί οι πιστοί δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν εισιτήριο για το λεωφορείο. Επόμενη στάση, η πόλη του Χράντετς Κράλοβι, 100 περίπου χιλιόμετρα από την Πράγα. Την κυριακάτικη λειτουργία την έκανε ο Αρχιεπίσκοπος σε μια πανέμορφη ξύλινη εκκλησία 400 και πλέον χρόνων. Αυτή η εκκλησία είναι από την Καρπαθορωσία. Είναι δώρο των πιστών εκεί που πριν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έζησαν πολύ πείνα, πολύ φτώχεια. Και από εδώ οι άνθρωποι μας εβόητησαν χρηματικώς και με τρόφιμα και από την αγάπη προς τους δωρηθάς, ενωρητές ενός μικρού χωριού, αποφάσισαν να δώσουν την εκκλησία την ξύλινη σαν δώρο προς τους δωρητάς. Δηλαδή είναι μια αλλαγή που νομίζω είναι φανταστική, δεν υπάρχει σύγκριση. Ένας που πήρε τα τρόφιμα για να ζήσει έδωσε την εκκλησία για προσευχή. Πόσα χρόνια είναι? Η προσευχή είναι το βασικό που μας ενώνει. Είναι 400 χρόνια. Εκκλησία. 400 χρόνια. Ναι, ναι. Είναι έργο τέχνης και εδώ βλέπετε σε αυτό το πάρκο που είναι κέντρο της πόλης, είναι σαν αριστούργημα, κάτι το ξεχωριστό. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στους Ορθόδοξους. Αρκετά, διότι δεν είναι Ελλάδα. Τσεχία είναι μια χώρα που έχει ζήσει 40 χρόνια ατεϊστική παιδεία. Δηλαδή, χάσαμε δύο γενιές. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι είναι εκκλησία, ποιος είναι ο Θεός, τι να πούμε για τα πνευματικά θέματα. Ακριβώς αυτό είναι το πρώτο. Αρχίζαμε από μηδέν. Με την ελευθερία, από το μηδέν. Με την ελευθερία και ελπίζουμε όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είμαστε τώρα με την Ελλάδα, με την Κύπρο, ότι πάρα πολλοί καταλαβαίνουν ότι η Ορθοδοξία είναι μια παράδοση του ελληνικού πνεύματος. Από το Χράντετς Κράλοβι ξανά στην Πράγα. Στο κάστρο του Χράτσανη υπάρχει ένα σημαντικό μνημείο, το οποίο όμως δεν αναφέρεται στους τουριστικούς οδηγούς.
Αυτά είναι τα απομεινάρια της πρώτης εκκλησίας που χτίστηκε στην Τσεχία. Πρόκειται για το ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος κατασκευάστηκε από έναν από τους μαθητές των Κύριλλο και Μεθόδιο. Βρίσκεται μέσα στο κάστρο της Πράγας. Σταθήκαμε τυχεροί στο οδηπορικό μας στην Τσεχία. Ήμασταν παρόντες σε μία από τις 300 βαπτίσεις Ορθόδοξων Χριστιανών που γίνονται το χρόνο σε όλη τη χώρα. Βαπτίζεται η δούλη του Θεού Αμαλία εις το όνομα του Πατρός. Η βάπτιση έγινε στην Πράγα, την τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος. Έλληνας επιχειρηματίας της Τσεχίας βάπτισε την κόρη του.